Υπάρχει κόσμος που απειλείται η σύνταξή του με περικοπή 5-7%. Δεν είναι όλοι 18%. Είναι έως 18%. Η δε διαπραγμάτευση που έγινε τότε, το θυμίζω, ήταν η θέση του Δούνου του κυρίως ήταν ότι περισσεύει μετά τον επανεπολογισμό των συντάξεων, κόβεται. Αυτό λοιπόν με την πρώτη δειλή, απεικόνιση του ΕΦΚΑ ότι αρχίζει να έχει κάποια έσοδα, αυτό έγινε έως 18%. Αυτά είναι τα πραγματικά νούμερα. Τώρα, ακούω και εγώ δεξιά και αριστερά, ειδικά στα Σαββατοκύριακα που έχει ειδικές εκπομπές για τις συντάξεις, ακούω για 2 εκατομμύρια, για 2,5 εκατομμύρια, ακούω για 50%, για 40%. Εδώ, και συγγνώμη τώρα. Πόσα δις θα χάσουν συνολικά οι συνταξιούχοι? Πόσα δις θα χάσουν από την προσωπική διαφορά, συνολικά πώς είναι η απώλεια? Δεν το έχω πρόχειρο και το θυμάμαι τώρα. Αλλά μία τελευταία κουβέντα. Λέει ο κύριος Δένδιας, μετά το ΣΥΡΙΖΑ, μετά το 2015, είχαμε 21 μειώσεις στις συντάξεις. Εγώ καταθέτω αυτή τη στιγμή το εξής ερώτημα. Βρέστε μου μία μείωση στις κύριες συντάξεις μετά το 2015. Υπάρχει μία επιβάρυνση από 4-6% εισφορά υγείας. Δεν υπάρχει άλλη. Αυξήθηκαν στις κύριες εισφορές υγείας, αλλά τσακίστηκαν όλες οι επικουρικές. Όχι. Σας είπα, πέστε μου μία μείωση στην κύρια σύνταξη. Είναι σαφές το ερώτημα. Αφήστε τις επικουρικές, θα τα πούμε γιατί έγινε στις επικουρικές. Αλλά στην κύρια σύνταξη. Τι διαφορά κάνει στο συνταξιούχο αυτό? Μα δεν μπορεί να βγαίνει non-paper της Νέας Δημοκρατίας και ο κύριος Βρούτσης. Τώρα μιλάμε για τη Νέα Δημοκρατία ή για τους συνταξιούχους? Να σας πω, να σας το δείξω. Το έχω δώσει στο κινητό. Όχι, ρωτώ, μιλάμε για τα non-paper για τους συνταξιούχους. Στην πρώτη παράγραφο, 40% μείωση μετά το 15 στις κύριες συντάξεις. Και λέει ο άλλος, τι έγινε ρε παιδιά, από πότε έγιναν αυτές? Πότε? Τώρα, συγγνώμη, ξαναρωτάω, αντιδικούμε για το non-paper ή για τις συντάξεις? Διότι να συζητηθούμε για τις συντάξεις. Αντιδικούμε. Ωραία. Για τις συντάξεις. Όταν λέτε 21 μειώσεις, 21 μειώσεις, δεν υπάρχουν αυτές. Α, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Λοιπόν, να τις καταλογοποιήσουμε. Όπως να τις καταλογοποιήσουμε, να σας στείλω αύριο το πρωί και να μου διαψεύσετε ποια δεν είναι ακριβώς. Απ' έξω πρέπει να σας κατεβάσω 21. Τώρα, 21 μειώσεις. Πέστε μου, πώς είναι 21 μειώσεις? Με συγχωρείτε, για να καταλάβω τώρα, μιλάτε σοβαρά, δεν υπάρχουν 21 μειώσεις συντάξεις από το 2015 μέχρι τώρα? Εγώ έχω όλη, την καλή διάθεση να το συζητήσω. Όχι, πέστε δεν μου, έχετε, αυτή τη στιγμή, δεν έχετε όλη την καλή διάθεση να συζητήσετε. Γιατί? Δεν έχετε καμία καλή διάθεση να συζητήσετε. Σας ξαναρωτώ ένα πράγμα. Δεν υπάρχουν 21 μειώσεις, κύριε Δένδια. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν 21 μειώσεις. Να σας βγάλω σε μισό λεπτό το χθεσινή ενημέρωση της Νέας Δημοκρατίας, να διαβάσετε μία-μία. Μειώσεις να διαβάσουμε μία μία. Συντάξεις 10-15. Α, τις κύριες πάλι. Α, τις κύριες. Μα βλέπετε τι κάνετε. Βλέπετε τι κάνετε. Πήρατε σύνταξη βγάζετε των 1.800 ευρώ και την φτάσατε στα 1.200. Στο επίπεδο, 35%. Στο επίπεδο της προσπάθειας αλλαγής των λέξεων υπομονή. Όχι αλλαγής των λέξεων. Δεν θα το κάνω. Εγώ επαναλαμβάνω. Εγώ λέω τις συντάξεις και εσύ λέτε τις κύριες συντάξεις. Ότι δεν μειώθηκαν συντάξεις. Εγώ πάντως εδώ μπροστά μου έχω τις 21. Λοιπόν, θα σας τα βγάλω σε μισό λεπτό εδώ και να αρχίσω να διαβάζω. Αλλά δεν έχει έννοια. Κύρια σύνταξη, φέρτε τι κάνετε. Ξέρετε τι κάνετε. Φέρετε μου μία. Εγώ βρήκα τις 21, αν ενδιαφέρεσαι πρώτο τσίπα. Μα τις έχουμε στο χθες. Τώρα είναι στο χθες. Στο κινητό. Είναι στο χθες. Μα λάτε το. Αυτό είναι άλλο θέμα. Εδώ δεν έχει κυρίες συντάξεις. Αυτό που διαβάζω εγώ δεν είναι περικοπές σε κυρίες συντάξεις. Εγώ βάζω ερώτημα. Είναι περικοπές συνολικές. Πάλι τα ίδια. Λοιπόν, μπορούμε να μην αντιδικούμε, γιατί η κακομαχία δεν οφείλει. Άμα συμφωνήσουμε, δεν. Όχι, δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε, θα διαφωνήσουμε απολύτως. Και θα σας πω πώς θα διαφωνήσουμε. Αν θέλετε να με διακόπτετε. Εντάξει, έχω κάνει σε φοιτητικό ακροατήριο, τώρα φτάνει. Δεν είμαι σε αυτό το επίπεδο. Εγώ δεν έχω. Έτσι. Δεν έχετε κάνει, κρίμα. Πάμε λοιπόν σοβαρά. Υπάρχουν 21 περικοπές συντάξεων. Ναι. Εσείς λέτε δεν υπάρχουν στις κύριες συντάξεις πλην αυτής που αναφέρω. Αυτό είναι ορθό. Αυτό δεν σημαίνει. Με ένα λεπτό τώρα. Ευχαριστώ. Παίζετε τόση ώρα με τις λέξεις και λέτε δεν υπάρχουν 21 περικοπές συντάξεις και μετά πονηρά την τρίτη επανάληψη της φράσης βάζετε τη λέξη στις κύριες συντάξεις. Αυτό το οποίο ισχυρίζεται είναι άδικο. Αρχή το είπα. Μην με διακόπτετε συνέχεια. Είναι τελείως παιδικό αυτό που κάνετε για το Θεό. Όχι, αλλήλω. Λοιπόν. Δεν σας δείτε. Πάμε. Λοιπόν. Αυτό το οποίο έχει συμβεί είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει 21 περικοπές συντάξεων. Αναφέρεστε βεβαίως σε μεγάλο βαθμό στις επικουρικές. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλάζει κάτι στην τσέπη του συνταξιούχου, για να το καταλάβω? Αυτή η αιμονή σας να έχετε πάρει αγκαλιά τις κύριες συντάξεις και να λέτε γλιτώσαμε την κύρια, σας τσακίσαμε σε όλα τα άλλα. Πλην βεβαίως της αύξησης των εισφορών πάνω στις κύριες συντάξεις, που συνιστά μείωση των κύριων συντάξεων και το είπατε κι εσείς. Μείωση άνω του 5%. Όχι. Αυτό λοιπόν αλλάζει κάτι. Από το 4 στο 6 είναι 2%. Από το 4 στο 6 είναι 2%. Τη συνήθεια να μην διακόπτεται το συνομιλητή σας, πότε θα την αποκτήσετε και με ποιο τρόπο μπορεί κάποιος να σας την υποδείξει με ευγενικά? Αλίμονο.
Ευγενές. Πώς μπορείτε να το κάνετε. Άμα διακόπτεται συνεχώς, πώς μπορεί να είναι. Δεν είναι διάλογο στη διακοπή. Βοηθάω. Εντάξει, συγγνώμη. Δεν βοηθάτε, διακόπτεται. Είναι διαφορετικό πράγμα. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Κόψατε στις κύριες συντάξεις δια της αύξησης των εισφορών και κάνατε 20 επιπλέον περικοπές εκτός των κυρίων συντάξεων. Συνολικά 21. Διαλύσατε το εισόδημα των συνταξιούχων και αυτή είναι μια αλήθεια. Κάνατε περισσότερες περικοπές από ό,τι έκανε η κυβέρνηση Βενιζέλου Σαμαρά, Σαμαρά Βενιζέλου και αυτό είναι μια δεύτερη αλήθεια. Θέλετε να το ομολογήσετε, δεν θέλετε να ομολογήσετε. Μπορεί να έχετε όπως ο κ. Κατρούγκαλος που έλεγε στη Βουλή ότι δεν θα περικόψουμε. Θυμάστε τις υποσχέσεις του κ. Κατρούγκαλου για την προσωπική διαφορά ότι δεν θα περικόπει ποτέ, η οποία μετά από λίγους μήνες περιεκόπει. Όλα αυτά τα θυμάστε. Μπορούμε επιτέλους να μιλήσουμε ειλικρινά στη χώρα ή δεν μπορούμε να μιλήσουμε ειλικρινά. Ναι. Είναι ανάγκη να δημιουργούμε φανταστικές πραγματικότητες. Στην τσέπη του συνανθρώπου μας, εάν του κόψατε την κύρια, αν του κόψατε την κουρική, έχει καμιά διαφορά. Όταν πάει στο σούπερ μάρκετ, έχει άλλη τσέπη για την κύρια, άλλη για την επικουρική για να πληρώσει. Εγώ δεν σας λέω για να. Δεν θέλω να είμαι κακόπιστος. Σας είπα ευθύς αμέσως ότι και η προηγούμενη κυβέρνηση είχε περικόψει. Αλλά εσείς ήρθατε για να ανατρέψετε αυτό που έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν ήρθατε για να το επαναλάβετε. Και είναι αστείο τώρα να καθόμαστε μετά από ό,τι έχει τραβήξει η χώρα να κάνουμε κοκορομαχίες του τόπου. Όχι, εμείς δεν κόψαμε τις κύριες συντάξεις, αλλά τσακίσαμε τις επικουρικές. Αλλά αυτό δεν το λέμε για να δημιουργήσουμε εντυπώσεις. Και διακόπτουμε και τον συνομιλητή μας για να μην προλάβει να το πει. Και πάμε να δημιουργήσουμε εντυπώσεις. Αυτά δεν είναι πράγματα που ανήκουν σε αυτόν τον αιώνα. Ανήκουν κάπου στις αρχές του προηγούμενου. Εδώ, αν έχει μια ελπίδα η χώρα, είναι να μιλήσουμε σοβαρά, να δούμε τα προβλήματα, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και ρωτώ, δεν ρωτώ εσάς, είστε δημοσιογράφος, ρωτώ την κυβέρνηση. Έχει καμιά σοβαρή πρόταση για να μην κοπούν οι συντάξεις? Να τη φέρει να τη συζητήσουμε. Και εμείς να βοηθήσουμε, αλλά να είναι σοβαρή. Όχι διαρροές, όχι λέμε τούτο, όχι λέμε το άλλο. Βγαίνει ο κύριος Φίλης, το είπε πριν ο κύριος Πολίτης. Και λέει, έχουμε θηριώδες πλεόνασμα, δεν μπορούμε να κόψουμε και τις συντάξεις. Γιατί αυτό εγείρει και το δεύτερο. Γιατί έχουμε θηριώδες πλεόνασμα? Υπάρχει καμιά θεωρία οικονομικής ανάπτυξης η οποία βασίζεται στην υπερφορολόγηση? Δεν το ξέρω. Πώς θα τα επιτύχεις αυτά τα πράγματα? Πού πάμε στο τέλος? Ο ορίζοντας της χώρας δεν είναι ο εκλογικός ορίζοντας του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κάτι σοβαρότερο, μεγαλύτερο. Από όλους εμάς, από τα κόμματα, τις παρατάξεις. Μάλιστα. Βάλτε μου τελεία εδώ. Έχω μισό λεπτό. Βέβαια, έχεις. Μόνο μισό λεπτό. Λοιπόν, για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις λοιπόν και για να καταλάβει ο κόσμος δύο πράγματα. Όταν μιλάμε για κύριες και επικουρικές συντάξεις, πρέπει να ξέρουμε ότι στα 100 ευρώ, 80 ευρώ είναι κύρια και 20% επικουρική. Το λέω λοιπόν γιατί στο 80 αυτό δεν έχει γίνει μείωση. Πλην της αύξησης της εισφοράς που είπαμε. Έχουν γίνει σοβαρές μειώσεις στο 20. Το λέω πολύ απλά και λαϊκά. Δεύτερον, αν προσθέσεις τις μειώσεις 10-15 σε αυτή την πενταετία είναι 47 δις. Αν προσθέσεις τις μειώσεις, όλες τις περικοπές και την πλέον απίθανη που έχει γίνει στην τριετία είναι 2,6. Αυτή είναι η διαφορά. Άρα λοιπόν τα πολλά λεφτά οι συνταξιούχοι τα έδωσαν τότε. Και τώρα...